Θέλω να πάμε λίγο στην Σούδα, καθώς είχαμε την παραδοσιακή απόσταξη τσικουδιάς, έτσι δεν λένε, Εύη, που αναβίωσε στο παραδοσιακό σπίτι της Σούδας. Πολλές οι συνδέσεις που έχουμε κάνει εκεί με τη Δυτική Κρήτη, με αυτό τον πνεύμονα πολιτισμού. Πάμε να συναντήσουμε, βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες εδώ μεταξύ. Μία ξεχωριστή δράση, μία ξεχωριστή πρωτοβουλία για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Και αυτό είναι μια σκυτάλη, αυτό δεν λέμε συνήθως, μια σκυτάλη πολιτισμού. Που δίνουν οι παλαιότεροι στους νεότερους, αλλά για να τη δώσουν θα πρέπει να βιώσουν συγκεκριμένες καταστάσεις. Πάμε στον κύριο Ηλία Φραγκιαδάκη, τον πρόεδρο εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Καλά, πολύ όμορφα εσείς. Το σημαντικότερο είναι πως όποια πρωτοβουλία και αν πάρετε, από πίσω υπάρχουν κάποιοι που την υποστηρίζουν, όπως είδαμε και στις φωτογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος διψάει με όλα αυτά. Είναι κάτι πολύ όμορφο και όλοι οι παλιοί θέλουν να το δείξουν στα παιδιά τους. Πρέπει να το μάθουν τα παιδιά, πρέπει να δούνε τι γίνεται, τι κάνουν και πώς το κάνουν. Και έτσι δίνουμε μια ευκαιρία εδώ να το δούνε, να δούνε ακριβώς πώς γίνεται. Και έτσι διοργανώσαμε το Σάββατο 5 του μήνα που πέρασε την απόσταξη τσικουδιάς, που ήταν νομίζω πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ επιτυχημένο. Ήρθαν όλοι, είδαν το καζάνι, είδαν πού βγαίνει η τσικουδιά, η ρακή, πώς γεμίζουν το καζάνι, πώς γίνεται όλη η διαδικασία να καζανιάσεις, να ξεκινήσει να βγαίνει το πρωτοράκι, να δοκιμάσουν, να δούνε πώς γραντέρνεται η τσικουδιά, δηλαδή πώς τους δίνουμε τους βαθμούς που πρέπει να το αφήσουμε, γιατί και εκεί πέρα είναι άλλοι που θέλουν λίγο πιο δυνατοί, άλλοι που θέλουν πιο ελαφριά. Οι περισσότεροι τι ήθελαν? Έχω να πω, οι περισσότεροι θέλουν ελαφρύ. Όσοι θέλανε βαριά, τη θέλανε να την πάρουν για εντριβές. Όσους ακούγαμε ότι σας παρακαλώ πολύ, βάλτε μας ένα μπουκαλάκι. Για το χειμώνα εκεί να γίνει εντριβές οι παλιές. Εύη, τα ξέρεις? Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό να λέμε και τι κάνει η τσικουδιά. Γιατί λίγο το έχουμε παρεξηγήσει και λίγο έχουμε ξεφύγει με αυτό το αλκοόλ. Οι παλιοί πίνανε με μέτρο και όταν έπρεπε. Και αυτό προσπαθούσαμε να πούμε και εμείς εδώ πέρα, όλοι που ήρθανε, να δούνε πώς βγαίνει η τσικουδιά, να δούνε την παραγωγή, πώς γίνεται, να δούνε πώς τη μετράνε. Και ότι πρέπει να πίνετε με μέτρο. Οι παλιοί την παίρνανε την τσικουδιά σε βαθμούς λίγο μεγάλους για εντριβές, για το λαιμό, βάζανε στο ψωμί όταν κάνανε ψωμί, για διάφορα πράγματα. Προσπαθούσαμε κι εμείς να πούμε, να μάθουν εδώ πέρα το τι γίνεται με την τσικουδιά και να δουν ακριβώς πώς βγαίνει. Δηλαδή να πιάσουν και αυτοί την πυρούνα, να βγάλουν τα στράφυλλα και να δουν τι γίνεται. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια ήταν κοντά μας ο Αροδαμός, ο χορευτικός όμιλος Αροδαμός, που φέτος τον ευραβεύσαμε κιόλας, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Είναι πολύ όμορφο γιατί ακολουθάει την παράδοση και εμάς μας αρέσει η παράδοση. Και πιστεύω ότι όσοι ήρθαν το ευχαριστηθήκαν. Μάλιστα. Τι να πούμε? Να πούμε να συνεχίσετε αυτές τις δράσεις. Δεν ξέρω, δεν σας προλαβαίνουμε, η αλήθεια είναι. Μας αρέσει να κάνουμε δράσεις, μας αρέσει να κάνουμε πράγματα. Έρχονται πάρα πολλά σχολεία επίσκεψη και βγάζουμε τα πράγματα έξω στο προαύλιο. Τους δείχνουμε πώς κάνανε τότε, πώς φτιάχνανε το χωράφι. Με τι εργαλεία, τα παλιά τα εργαλεία τα έχουμε όλα. Βγάζουμε τη μιλόπετρα και τους βάζουμε τα παιδάκια και κάνουμε το στάρι να γίνει αλεύρι και μετά έχουμε ανάψει τον ξυλόφουρνο και φτιάχνουν τα παιδάκια το δικό τους ψωμί. Εδώ έχουμε γίνεται ένα συνάδελφο, τον Χρήστο, ο οποίος ρωτάει πόσοι βαθμοί πρέπει να είναι τσικουδιά προκειμένου να μας βαράσει το κεφάλι, να μας επηρεάζει. Τι να το απαντήσουμε? Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω το ιδανικότερο είναι 18 βαθμούς. 17,5 με 18 βαθμούς που να μπορεί να κάνεις παρέα. Δηλαδή να πιεις 2, άντε 3 τσιγουδιές. Να μην πάθεις τίποτα απολύτως.
να είσαι εμφάλιος και μπορούν να ακολουθήσουν και οι γυναίκες. Ναι. Δηλαδή είναι ελαφριά, μπορεί να πει και η γυναίκα. Αλλά ναι, βέβαια με την τσικουδιά αυτή μπορούμε να κάνουμε και άλλα παρασκευάσματα. Δηλαδή όπως με το μέλι, που είναι ναι, πάρα πολύ ωραίο, αλλά και αυτό είναι με μέτρο. Πιο δυνατό αυτό τώρα. Εκεί τώρα μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Παίρνουν... ναι, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο για να κερνάς, όχι για να πίνεις. Μπράβο. Να κάνεις ένα κέρασμα σαν λικεράκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Με μέτρο, με μέτρο. Ορφό. Είχαμε το διοικητή της τροχείας εδώ στο Ηράκλειο πέρα από λίγο, μας είπε δεν απαγορεύεται. Κάποιος μπορεί κάποιος να πιει, δεν είμαστε ενάντια στο αλκοόλ. Απλά με μέτρο και βέβαια, όταν οδηγάς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πιάνεις τη μόνη. Είναι αυτός ο οδηγός της παρέας που έχει υιοθετήσει εδώ η τροχεία Ηρακλείου και γενικά πανελλαδικά. Προσοχή, η τσικουδιά, και ο ντάκος. Ναι. Ξέρετε, βρίσκονται στην κουλτούρα της Κρήτης και οι ξένοι που έρχονται εδώ, οι τουρίστες, κυνηγούν να έρθουν σε επαφή με αυτή την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία κατά κάποιο τρόπο, με αυτά τα εδέσματα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εμείς έχω να πω ότι η συνεργασία με την τσικουδιά, πάντα έχω μια συνεργασία με το ΜΑΙΧ, που είναι εδώ πέρα στα Χανιά, ναι, που τυχαίνει να είναι παιδιά από όλο τον κόσμο εδώ και έχουμε ανοιχτό κάλεσμα από όλο τον κόσμο το ΜΑΙΧ που έρχονται, από όλες τις φυλές. Δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε, έρχονται από παντού. Και έτσι έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν αυτό εδώ πέρα στην Κρήτη που βγάζουμε την τσικουδιά και να δουν και πώς το παράγουμε. Και ήρθανε και φέτος πολλά παιδιά και χορέψαν παραδοσιακούς χορούς, δηλαδή ακολουθήσανε, αλλά και είδανε το πώς βγαίνει η τσικουδιά. Μάλιστα, κύριε Φραγκιαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, με το καλό να τα ξαναπούμε. Τους χαιρετισμούς μας. Εγώ ευχαριστώ και θέλω να κλείσουμε ότι πρέπει να προσέχουμε με το αλκοόλ. Μπράβο, μπράβο. Δεν είναι κάτι ότι είμαστε μάγκες ή είμαστε... Σωστά. Μπορούμε να πιούμε παραπάνω και γιατί δεν πίνει ο άλλος. Όχι, αυτός που δεν θέλει να πιει δεν θα πιει. Αυτός που θέλει να δοκιμάσει, να δοκιμάσει. Δεν πιέζουμε κανένα και πρέπει να πίνουμε πολύ λίγο. Και αν μπορούμε και καθόλου, μπράβο, είναι μπράβο, τόσο καλύτερο. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.